Στο νούμερο 2. Κορυφαίο, πραγματικά. Στο νούμερο 2 έγινε μια ληστεία σε ένα βενζινάδικο. Θέλουμε να καταγγείλουμε τους ληστές. Θέλουμε να τους καταγγείλουμε για τον εξής λόγο. Έναν άνθρωπο, σαν και αυτόν που θα σας δείξουμε τώρα, δεν τον ληστεύεις, βρε. Δηλαδή, μόνο από τον τρόπο που σου μιλάει, δεν τον ληστεύεις. Λες, εντάξει, οκ, okay, φεύγω. Θα πάμε αλλού. Αλλά παρόλα αυτά, δηλαδή είναι μόνο από αποπορίκτο, έτσι δεν τον πειράζεις, τον αφήνεις. Το συμπαθητικό άνθρωπο, είναι ωραίο. Και σας παρουσιάζουμε την πρώτη ληστεία που εξελίχθηκε σε κρυφτό. Έβαλε και γονάτισα κάτω, εδώ, και με έβαλε να έχω τα χέρια πίσω από τη λεκάνη εδώ. Μου είπε ακόμα, άμα έχω άλλα λεφτά, του απάντησα πάλι ότι δεν έχω άλλα, ότι είχα του τα έδωσα. Μου είπε να με θέσω μέχρι το 150 και μετά να βγω. Κρυλός άνθρωπος, καθόταν αυτός με 5, 10, 15, 20, 25, φτού και βγαίνω. Βγήκε, άρχισε να ψάχνει τους ληστές, αλλά αυτοί κρύφτηκαν τόσο καλά που φώναξε μετά την αστυνομία να τον βοηθήσουν για να ψάξουν να τους βρουν τους ληστές. Το φαντάζομαι. Τι λεκάνη. Είναι τόσο καλός αυτός ο άνθρωπος, μέχρι και το άπειρο να τους ζητούσαν οι ληστές να μετρήσει, αυτός ακόμα θα μετρούσε. Μέχρι το 150 του είπαν, μέχρι το 150 μέτρησε. Φαντάζομαι το ύφος του ιδιοκτήτη όταν του έλεγε ο υπαλληλός στην ιστορία. Μου είπαν να μετρήσουμε στο λεπτό και μετά να βγω. Πού να βγεις από εδώ. Μα κλέβανε έξω. Αυτό και βγαίνει. Μακριά γαϊδούρα πως δεν παίξατε. Την άλλη φορά τραμπέλα μακριά θα το κάνουμε παιχνιδάκι. Πολύ ωραίο. Εγώ είπα μέχρι το 150. Μπερδεύτηκα. Πήγα από την αρχή. 5, 10, 15. Τι κάνουμε, Κωστάκη, για πες. Δεν έμαθα τίποτα, παιδί.